Κύριε Λοβέρδο, καλημέρα σας και καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα, κυρία Τσαπανή. Τι κάνετε και πώς αισθάνεστε τώρα μέσα στο ρήξη, κύριε Λοβέρδο? Αισθάνομαι πάρα πολύ δύσκολα για ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη χώρα μας το 2013. Και αισθάνομαι ότι δεν έχουμε, κυρία Τσαπανίδου, χρόνο να χάσουμε. Ο Φεβρουάριος είναι πολύ κρίσιμος μήνας. Οι μέρες του που έμειναν πρέπει να είναι μέρες που κάτι θα κάνουν. Γιατί εκτός πάντως, Πασόκ? Γιατί τώρα νιώθω ότι επειδή η χώρα δεν έχει χρόνο, ο πολίτης δεν έχει χρόνο, όποιος έχει κάτι να πει που μπορεί να βοηθήσει γρήγορα πρέπει να το πει. Και όταν από αυτό δεσμεύεται, νομίζω ότι πρέπει να σπάει τις δεσμεύσεις του για να μπορεί να μιλάει με ευθύ τρόπο. Τι σας χωρίζει από το Πασόκ, κύριε Λοβέρδο? Δεν νομίζω ότι αυτό πια είναι το θέμα μου, γιατί έχω διαγραφεί από τις αρχές Δεκεμβρίου. Συνεπώς τώρα το θέμα μου είναι τι μπορεί να γίνει για την οικονομία της χώρας και πώς μπορεί εγώ ως βουλευτής να συμβάλλω. Ναι, αλλά τι σας χώρισε από το Πασόκ και τι εξακολουθεί να σας κρατά? Θέλω να πω ότι θέμα νούμερο ένα προτεραιότητας για την Ελλάδα, για τους Έλληνες σήμερα, είναι αυτό που καταθέτω ως πρόταση νόμου μεθαύριο για τις αυτοαδειοδοτήσεις όλων των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Από τις μικρές, τις μεσαίες, ακόμα και μέχρι τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούν, εάν επιθυμούν να βγάλουν τα λεφτά τους από το σεντούκι τους, τα λίγα, τα μεσαία ή και τα πολλά, να κάνουν επενδύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Ένα. Δύο. Πρέπει να υπάρξει μια τελείως νέα λογική, κυρία Τσαπανίδου, σε ό,τι αφορά την στήριξη των επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα. Στήριξη επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα σημαίνει κατάργηση των ταμπού. Σημαίνει ακόμα και για τα εικονικά τιμολόγια να το ξαναδούμε. Ακόμα και για τα εικονικά τιμολόγια, ξαναλέω, να το ξαναδούμε. Όλη αυτή η ποινικοποίηση που αφορά τον μικρό φιλέτη, τον μεσαίο φιλέτη, πρέπει να πάει στην άκρη και πριν από αυτήν να τεθεί το θέμα της διατήρησης των επιχειρήσεων ζωντανών, όχι άλλη ανεργία. Mm-hmm. Και τρίτον, αυτό που έλεγα πάντα, αλλά δεν ακουγόταν στο Πασόκ, ένα νέο, διαφορετικό θα σας πω πώς, σύστημα προστασίας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Καταρχάς, ενοποίηση του Υπουργείου Εργασίας με το Υπουργείο Υγείας, ένας κουμπαράς επιδομάτων, ένας. Και στοχευμένα πια και όχι οριζόντια επιδόματα. Κοινωνικό κράτος στοχευμένο για τον Α, τη Β, την Γ, που έχει ανάγκη και όχι για ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες. Τα λίγα λεφτά που έχουμε να πάνε εκεί που ο κόσμος έχει ανάγκη. Συνάντησα. Μέλος της ρήξη που λέτε. Λοιπόν, ακούστε με. Ναι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με 4 παιδιά. Με γυναίκα η οποία δεν εργάζεται οικιακά. Με αναπηρία, άτομο με αναπηρία δηλαδή, και άνεργο. Όλο το κοινωνικό κράτος πρέπει να στοχευτεί στις περιπτώσεις οικογενειών που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο και που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όχι οριζόντιες. Δηλαδή, η περαιτέρω οικονομία, περαιτέρω εξοικονόμηση και πολύ στοχευμένο κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, έχω κρατήσει σε σημειώσεις ακριβώς όλα όσα μας είπατε. Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Και για τις αυτοαδειοδοτήσεις και για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και για τα εικονικά τιμολόγια και το δίχτυ ασφαλείας για τις κοινωνικές ομάδες. Αλλά για να στηριχτούν όλοι αυτοί τώρα, πρώτον, κάποιοι τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, να χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Και ήσασταν από τους ανθρώπους που δουλέψατε με τις κυβερνήσεις εκείνες. Όλες οι χώρες, κυρία Τσαπανίδου, έχουν κοινωνικά προβλήματα. Οι χώρες που είναι σε κρίση, ειδικά η Ελλάδα που μπήκε πρώτη στην κρίση, έχει προβλήματα. Νιώθω ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή την ώρα? Νιώθω ευθύνη, νιώθω η υπερηφάνεια για τη συμμετοχή μου, να μείνει η χώρα όρθια και να μπορούν σήμερα οι πολίτες από πολύ δύσκολες θέσεις, βέβαια, να διεκδικούν το μέλλον τους. Εάν δεν ήμασταν εμείς, εάν δεν υπήρχε εκείνη η ρωμαλαία στάση τον πρώτο καιρό που κρατήσαμε δισεκατομμύρια από τη διαφθορά και την σπατάλη, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Και μάλιστα, είμαι στην πολύ 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 μπροστινή θέση, όχι κρυμμένος πίσω από άλλους, να έχω πει πρώτος ότι η ανεργία θα πάει 20%, να έχω πει πρώτος ότι λεφτά δεν υπάρχουν και να έχω κάνει προσπάθειες να τα μαζέψω από τη διαφθορά. Γιατί δεν απέδωσαν? Φάρμακα 2 δις, έτσι. Περιμένατε ότι θα αποδώσουν οι προσπάθειές σας περισσότερα από αυτά που αποδώσανε? Οι δικές μου, ως εργασία και η υγεία, απέδωσαν αυτά τα οποία είχα στοχεύσει χωρίς την Τρόικα, μόνος μου. Τι δηλαδή? Ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα, αποτίμηση θετικού έργου, δώστε μου. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί συνήθως λέμε τα ανάποδα. Είναι ότι το 2015... Τα ανάποδα είναι πολύ εύκολα, κύριε Λοβέρδο. Είναι η ανεργία, είναι τα χαμηλά μεροκάματα, είναι η μαύρη εργασία. Είναι μια προοπτική μηδενική για όλους. Άρα τα καλά ψάχνω να βρω. Η ανεργία και η μαύρη εργασία ερχόντουσαν από πίσω. Ήμουνα φρέσκος υπουργός εργασίας όταν είπα τι είναι αυτά που λέτε. Για 9,5% ανεργία το 10 θα πάει 16 με 20. Έτσι.
Ερχόταν αυτό, δεν το κάναμε εμείς. Έκανα το ασφαλιστικό με βάση το οποίο το 2015 υπάρχουν συντάξεις. Έκανα την ειδοποίηση. Ξαναλάζει αυτό έτσι. Ξανανοίγει. Μονίμως θα αλλάζει. Γιατί, τι λάθος έγινε. Η τομή, όχι. Μονίμως θα προσαρμόζεται. Η τομή έγινε από το 2010. Η μεγάλη τομή που τη χρωστάγαμε από το 2001. Που επειδή κάποιοι δεν άφησαν να γίνει, χρεωθήκαμε 70 δις μίνιμουμ παραπάνω. Δηλαδή το 1 τέταρτο του δημοσίου χρέους. Έγινε το ασφαλιστικό από μένα. Και με πάρα πολύ ξύλο εκείνη την εποχή. Ήταν καθόλου απλό. Δεύτερον, έγινε η ένωση της ιατροφαρμακευτικής της περίθαλψης αυτών των κλάδων όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ΕΟΠΗ. Σήμερα δεν θα δίνονταν χρήματα ούτε ένα ευρώ για φάρμακα και για νοσοκομεία αν δεν υπήρχε ο ΕΟΠΗ. Γιατί όλα τα ταμεία θα προτιμούσαν τα ενοποιημένα και μικρά χωρίς χρήματα να δίνουν τα χρήματά τους για συντάξεις πρώτη του μηνός και όχι για φάρμακα και νοσοκομεία. Κύριε Λοβερδό, παρόλα τα προβλήματα, ο ΕΟΠΗ είναι ένα τεράστιο ταμείο. Υπερχρεωμένο. Ο ΕΟΠΗ έχει πρόβλημα γονατισμένο από το ξεκίνημα της ύπαρξής του. Γιατί δεν έχει χρήματα. Θα είχαν χρήματα τα πολλά μικρά διασπασμένα. Πάλι και αυτά χρήματα δεν είχαν. Άρα τι κάνατε. Συνενώσατε τις πολλές αδυναμίες σε μια μεγάλη αδυναμία. Η οποία έδωσε τη δυνατότητα, δεν είναι αδυναμία κυρία Τσαπανίδου μόνο, η χρηματοδότηση της προκαλεί αδυναμίες, είναι δυνατότητα κάποια πράγματα σε φάρμακα και νοσοκομεία να καλύπτονται. Κάποια πράγματα να καλύπτονται και κάποια δεν καλύπτονται. Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ναι, γιατί η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στον ΕΟΠΗ. Από το 70 διεκδικούνταν ο ΕΟΠΗ, κυρία Τσαμανίδου. Δεν έπρεπε να έρθω εγώ για να το κάνω. Από το 70 είχε αποτολμηθεί πρώτη φορά επί δικτατορίας να γίνει και ήταν τέτοιες οι συντεχνιακές αντιδράσεις που το πήραν πίσω. Κάθε δημοκρατική κυβέρνηση μετά το έβαζε ως στόχο. Και καμία δημοκρατική κυβέρνηση δεν το έκανε μέχρι το 2011. Συμφωνώ στην πράξη όμως. Όχι, ακόμη, επειδή πρέπει ο πολιτισμός να γίνεται βάσει των πρακτικών. Δύο δις από τα φάρμακα. Η κυρία Κατσέλη, η κυρία Ξανογιανακοπούλου, εγώ, ο κύριος Κουτρουμάνης, η κυρία Δρέτα. Τα καταφέραμε. Πήραμε πίσω 2 δις από τις πατάλεις στα φάρμακα. Αυτές είναι λεπτό, κύριε Λοβέρδο, οι επικεφαλίδες που με ρωτάτε. Τα προβλήματα στην υγεία είναι τεράστια. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο που αιμορραγεί καθημερινά σε πολύ πάντα μεγάλο βαθμό. Έτσι, δηλαδή, αλλά η συγχώνευση των νοσοκομείων πιστεύετε ότι γίνεται με τρόπο που εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες, όχι να ξεβολέψει τον Έλληνα να σηκωθεί από τον καναπέ να περπατήσει 3 βήματα. Μιλάμε ότι αφήνει τεράστια κενά. Τεράστια εγώ κενά. Δεν είδα κανένα. Και είναι και στο πόδι πολλές περιοχές της Ελλάδας για τις καταργήσεις. Αυτά τα είναι στο πόδι, είναι τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε επαγγελματικοπολιτικές διεκδικήσεις, κυρία Τσαπανίδου. Δηλαδή, επαγγελματίες δήμαρχοι, επαγγελματίες φωνακλάδες. Δημιουργούσαν θέμα ότι κλείνει το νοσοκομείο της Νάουσας. Ότι κλείνει το νοσοκομείο του Λειξουρίου. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα γίνεται μια τεράστια συγκέντρωση. Σήμερα. Δεν το ξέρω για σήμερα. Σήμερα. Ξέρω ότι στις μέρες μου. Και για τη συγχώνευση. Ξέρω ότι στις μέρες μου. Μα δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής. Ξέρω ότι στις μέρες μου και η Ιερά Πέτρα πάλι φώναζε. Δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής. Μα δεν έκλεισε κανένα νοσοκομείο. Θα συγχωνευτεί, κύριε Λοβέρδο. Δεν έκλεισε κανένα. Θα μείνει, θα λειτουργεί ολοκληρωμένα. Ένας μεγάλος εισοδηματίας αγρότης στο Ρέθυμνο. Πολύ μεγάλος παραγωγός. Νέος άνθρωπος. Μου έλεγε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, καλά πηγαίνω, αλλά έχω γίνει, πώς να πω, θυμό, γιατί μας παίρνετε το νοσοκομείο του Ρεθύμνου και το πάτε στα Χανιά. Λέω, δεν ξέρω αν το παίρνει ο κύριος Νικουρέτζος, υποθέτω ότι δεν το παίρνει. Γιατί ό,τι μου λέτε τώρα, μου τα λέγανε και επί της δικής μου θητείας. Υπάρχουν επαγγελματίες φωνακλάδες, υπήρχαν τουλάχιστον. Και κανένα νοσοκομείο επί των ημερών μου δεν έκλεισε. Ούτε ένα. Αυτό που λέτε για τους επαγγελματίες φωνακλάδες. Σας θυμάμαι να βγάζετε θέματα εσάς. Στην εκπομπή σας, εσάς. Mm-hmm. Ότι κλείνουμε το νοσοκομείο, ότι κλείνουμε. Κανένα δεν κλείσαμε. Αλλά δημιουργούνται. Ένας γιατρός μετακινείται. Α, κλείνει το νοσοκομείο. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Άκουσα τον υπουργό, τον κύριο Λικουρέτζο στη Βουλή. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος δεν λέει αλήθεια. Πάντως εγώ τον άκουσα. Ήμουν κι εγώ μπροστά. Μιλούσα κι εγώ. Απευθυνόμασταν σε βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από την Βέρη, από την Ημαθία. Mm-hmm. Που έλεγε ότι κλείνει το νοσοκομείο της Νάουσας. Τον διαβεβαίωνε ο υπουργός ότι δεν κλείνει. Του έλεγα κι εγώ, συνάδελφε, επί των ημερών μου όλο αυτό λέγανε. Ότι θα κλείσει αυτό το νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος Λικουρέτζος δεν λέει την αλήθεια. Νομίζω όμως ότι τι λέει. Επί των ημερών μου και από ό,τι ακούω τον υπουργό τώρα, κανένα νοσοκομείο δεν θα κλείσει. Αν κάποιοι έχουν σκοπό να κλείσουν κάποιον, να μας το πούν. Αλλά δεν έχω ακούσει στη Βουλή τουλάχιστον μια κουβέντα ευθεία
ότι η κυβέρνηση, η τρικοματική αυτή ή η δικιά μας η προηγούμενη, θα έκλεινε κάποιο νοσοκομείο. Ναι. Όταν λέμε θα κλείσει νοσοκομείο, δεν εννοούμε ότι θα βάλετε τούβλα και θα καλύψετε τις πόρτες και τα παράθυρα και θα το ακυρώσετε. Εννοούμε ότι οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε τέτοιες μετακινήσεις υπηρεσιών, γιατρών κλπ. Που αναγκάζονται περιοχές ολόκληρες να μετακινούνται χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. Έχετε αφήσει με την κάλυψη του ΕΟΠΗ, σας λέω εγώ, περιοχές ολόκληρες χωρίς ειδικότητες γιατρών. Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει παιδίατρο. Κυρία Τσαπανίδου, με συγχωρείτε. Έχετε οδηγήσει τον κόσμο να πληρώνει εισιτήριο για να μπει στο νοσοκομείο, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο στην προκειμένη περίπτωση. Α, για την επίσκεψη αλλά στην ενεργά, αλλά να το βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώσει συμμετοχή σε φάρμακα. Για την επίσκεψη στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρία. Τα νοσοκομεία δεν είναι για εξωτερικά ιατρία. Αλλά όταν γίνεται επίσκεψη εκεί, ήταν 3 ευρώ. Εγώ ζήτησα να εισπράτεται και το έκανα και 5. Ναι. Και μάλιστα αισθάνομαι ότι έκανα πάρα πολύ σωστά. Θέλω να σημειώσετε ότι επίσης υπάρχουν πάρα πολλές εξετάσεις που φτύνηναν. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για άμεση πρόσβαση από ασφαλισμένους άλλων ταμείων στο κεντρικό εθνικό σύστημα υγείας που δεν υπήρχε. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές κινήσεις προς τα μπρος. Αλλά κυρία Τσαπανίδου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή θα υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο, να μαζευτούν χρήματα να πάνε στα νοσοκομεία, να πάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, ή δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Θα συνεχιστεί η ύφεση και όλες οι παροχές του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στην παιδεία, αλλά και στις μεταφορές, αλλά και στα λιμάνια, αλλά και στα αεροδρόμια, όλες θα μειωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο. Κάνει ας πούμε, ένα εξαιρετικά καλό πρόγραμμα η ΟΤΑ. Κάνουν. Βοήθεια στο σπίτι. Αν δεν υπάρχει τροφοδότηση από την μείωση της ύφεσης στα δημόσια ταμεία και στα ασφαλιστικά ταμεία, πώς θα γίνουν αυτά? Πώς το περιμένετε να γίνει αυτό? Και υπάρχει παράληψη των κυβερνήσεων του Παπανδρέου, του Παπαδήμου και του Σαμαρά τώρα για αντιυφεσιακές πολιτικές. Μόνο στα λόγια. Δηλαδή. Γι' αυτό λέω εγώ, κάνε αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή, αυτή την πρόταση για την κατάργηση των αδειοδοτήσεων στις επιχειρήσεις, έτσι, εσείς βγάλατε πριν από μια εβδομάδα. Για έναν άνθρωπο που ήθελε να ανοίξει κουρίο και παιδεύεται 2 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, να μπορεί να το ανοίξει χωρίς παρέμβαση του Δήμου. Με την υπογραφή ενός μηχανικού και ενός δικηγόρου. Να μπορείς να ανοίξεις ακόμα και ξενοδοχείο έτσι. Ναι, αυτή η πρότασή σας. Να μπορείς να εγκαταστήσεις εργοστάσιο σε βιομηχανική περιοχή έτσι. Αυτή η πρότασή σας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και την προστασία των αδυνάτων. Χρειαζόταν να φύγετε από ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο είχατε τη θέση που είχατε, και να γίνετε επικεφαλής ενός κινήματος. Φαντάζομαι θα γίνει κόμμα σύντομα το κίνημά σας ή όχι. Ναι, θα γίνει. Για να τις στηρίξετε τις προτάσεις αυτές. Δεν υπήρχε. Η φωνή δική μου για την ανάπτυξη, για την ανάγκη να γίνουν κυβερνητικά σχήματα για την ανάπτυξη, απορριπτόταν. Η φωνή δική μου για να ενωθεί όλος ο κοινωνικός κλάδος σε ένα φορέα, ένα κουμπαράζ για τα επιδόματα, παρότι με τα επιμέρους. Γιατί? Δεν γινόταν. Γιατί? Και μάλιστα στον ανασχηματισμό του 2011, που ζήτησα με πολύ μεγάλη επιμονή ένα Υπουργείο για την Υγεία και για την Εργασία, απερίφθη από τον τότε Πρωθυπουργό. Δεν έγινε δεκτό από τους 2 επόμενους δε. Γιατί? Και δεν έχει γίνει δεκτό και από τους προηγούμενους. Με ποια επιχείρηματα? Δεν ξέρω, κυρία Τσαπανίδου. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Διότι η οργάνωση της κυβέρνησης δεν είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Υπάρχει δικαιολογία που πρέπει να δώσει ο Λοβέρδος γιατί δεν έχει γίνει μια επιτροπή ΕΣΠΑ με 12,5 δις αδιάθετα. Τώρα μαθαίνω ότι θα οθήσουν στην αγορά μέχρι τον Αύγουστο 2,5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι όμως για εμπορικές. Έτσι, αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να πάει και στις εμπορικές. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει, εάν γίνει. Εγώ ακούω.